Συνεχίζουμε τα μαθήματά μας με θέμα 10 και προσφορές και ας ξεκινήσουμε με μια προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, ερχόμαστε ενώπιον Σου αυτή την ώρα, Κύριε μου, διότι θέλουμε να μάθουμε, Κύριε, να εμβαθύνουμε μέσα στο Λόγο Σου, Κύριε, ώστε να γίνουμε υπάκουα παιδιά δικά Σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, Σε δοξάζουμε και Σε ενούμε, Κύριε, Σε ευλογούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το τέλειο έργο που έκανες Εσύ, Κύριε, πάνω στο Σταυρό. Πνεύμα Άγιο, Είσαι Θεός και κατοικάς μέσα μας και εμείς είμαστε ναός δικό Σου. Και γνωρίζουμε αυτή την ώρα, Κύριε, ότι Είσαι παρόν μαζί μας, Κύριε, και Εσύ θα μας οδηγήσεις σε όλη την αλήθεια. Αμήν. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τις προσφορές και είδαμε ότι οι προσφορές είναι έργα καλά, όπως καλούμαστε να εκτελούμε στη ζωή μας, στη ζωή ενός χριστιανού. Πρέπει να υπάρχουν τα έργα καλά και τι καλύτερο από το να δίνεις δέκατα και προσφορές. Ας πάμε μαζί στον Ιάκωβο 2, από το εδάφιο 14 μέχρι το 17. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερούνται της καθημερινής τροφής και επί της εξημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθ' αυτή. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Ευχαριστούμε τον Άγιο Κύριο μας για τον Λόγο Του. Σημειώνουμε εδώ ότι για να έχουμε τεκμηριωμένη πίστη, πίστη με αποδείξεις, πρέπει να κάνουμε καλά έργα. Γι' αυτό μας μιλά αυτό το εδάφιο εδώ. Υπάρχει όμως ισορροπημένη διδασκαλία. Στους Εφεσίους 2 και 2 κεφάλαιο και εδάφιο 8 και 9 μας λέει «Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο, ουχή εξέργων για να μην καυχηθεί της». Θέλω να το εξηγήσουμε αυτό για να μην παραξηγήσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Δεν σωζόμαστε από τα έργα μας και μόνο. Σωζόμαστε, λέει, δια της πίστεως και αυτό είναι δώρο από του Θεού. Τα έργα όμως, τα καλά έργα, είναι αποδεικτικό στοιχείο ενός χριστιανού ότι ήδη έχουμε σωθεί και τα έργα θα μετρήσουν αφού πάμε στον ουρανό. Η πίστη μας μας σώζει και μας πάει στον ουρανό και τα έργα μας θα μετρήσουν εκεί. Και στον Τίτο 2, εδάφιο 13 και 14, ο Άγιος Θεός μας καλεί να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Τίτος 2, 13 και 14. Προσμένοντες την μακαρία, ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν, λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Βλέπετε αδέλφια μου, ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς έδωσε τη δική του ζωή, τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε αμαρτία και να μας καθαρίσει, να μας ξεχωρίσει γι' αυτόν, να μας κάνει λαόν εκλεκτών. Και τι κάνει ένας λαός εκλεκτός, είναι ζηλωτής καλών έργων. Αμήν. Δόξα στον Άγιο Κύριό μας. Επίσης, στον Κολοσσαίς 3 και εδάφιο 23 και 24, εκεί μας καλεί ο Κύριος, οτιδήποτε αν κάνουμε, οποιοδήποτε έργο και αν κάνουμε, να το πράττουμε ως προς τον Κύριο. Κολοσσαίς 3, 23 και 24. Και πάνω ότι αν πράττετε, εκ ψυχής εργάζεστε, όσοι στον Κύριο και ουχείς ανθρώπους, εξεύροντες
ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Το παίρνει τόσο προσωπικά ο Κύριος και μας ζητά οτιδήποτε κάνουμε, όποιο καλό έργο κάνουμε, να το κάνουμε, να το πράττουμε ως προς αυτό. Αλληλούια, διότι αυτός θα μας δώσει την ανταπόδοση. Δεν πράττουμε οτιδήποτε γιατί έχουμε αυτό σκοπό να λάβουμε, αλλά είναι η φύση του Κυρίου μας να δίνει. Αλληλούια, δόξα στον Άγιο Κύριό μας. Επίσης, το Μαθαίο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 33 μας καλεί να είμαστε δέντρα καλά και να κάνουμε καλούς καρπούς. Δύο είδη δέντρων υπάρχουν, το καλό και το σαπρό. Μαθαίος 12, εδάφιο 33. Ή κάμετε το δέντρο καλό και τον καρπόν αυτού καλόν. Ή κάμετε το δέντρο σαπρόν και τον καρπόν αυτού σαπρόν. Διότι εκ του καρπού γνωρίζετε το δέντρο. Από τι θα ξεχωρίσουμε, από τι θα δει κάποιος και θα πει αυτός είναι ένας σωστός χριστιανός, ένας σωστός αδελφός που πράττει καλά. Από τον καρπό. Είναι όπως το δέντρο. Δύο είδη δέντρων υπάρχουν. Ή είσαι δέντρο καλό, ή είναι δέντρο καλό και θα πάρεις από αυτόν το δέντρο καρπό καλό και εύγευστο. Ή θα είναι ένα σάπιο δέντρο, ένα σαπρό δέντρο, που τι θα δώσει. Θα δώσει σαπρό καρπό. Και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε όπως τα καλά δέντρα και να φέρουμε καλόν καρπό. Να είμαστε, όπως είδαμε πιο πάνω, ζηλωτές των καλών έργων. Πίστης χωρίς έργα είναι πίστης νεκρά. Στις πράξεις 20 και 35, στο δεύτερο μέρος, ο Κύριος Ιησούς μας λέει «Μακάριον είναι να διδυτείς, μάλλον παρά να λαμβάνει. Δόξα να έχει το Άγιο όνομά Του». Αλληλούια! Στο Μαθαίο 25, πάμε εκεί τώρα, Μαθαίος 25, εκεί μας μιλά ο ίδιος ο Κύριος και θα πάμε από το 31. «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετά αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλω σε συναχθείαν προς την αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείο και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα διερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι επίνασα και μη εδόκιατε να φάγω, εδίψησα και με εποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσετε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέν. Τότε θέλω συναποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντας, Κύριε πότε σε είδομε πεινόνταν και θρέψαμε, ή διψώνταν και ποτίσαμε, πότε δε σε είδομε ξένων και φιλοξενήσαμε, ή γυμνών και νεδίσαμε, πότε δε σε είδομε ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομε προς σε, και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει πει προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, καθώσον εκάμετε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εις εμέ εκάμετε. Και συνεχίζει ο Κύριος να λέει μετά, στους εξαριστερών του, ότι ό,τι δεν έκαναν καλά έργα, τα παίρνει προσωπικά ο Κύριος. Και παίρνει προσωπικά ο Κύριος, εάν δώσεις σε κάποιον, έστω και ένα ποτήρι νερό, εάν κάποιος πεινά και τον ταΐσεις, εάν κάποιος ζητά στέγη και του παρέχει στέγη, ή τον είναι ξένος, λέει, και τον φιλοξενήσεις, εάν χρειάζεται ρούχο, αν είναι γυμνός και τον ενεδίσεις. Δηλαδή, αυτά είναι τα καλά έργα. Μέσα από τις προσφορές μας μπορούμε να κάνουμε αυτά τα καλά έργα. Δίνοντας προσφορές στην Εκκλησία υπάρχουν διάφορα ταμεία. Υπάρχουν ταμεία για τα ορφανά, υπάρχουν ταμείο για διάφορες ανάγκες αδελφών. Αυτό είναι προσφορά προς τον Κύριο
και το παίρνει πολύ προσωπικά ο Άγιος Θεός μας. Αλληλούια, δόξα να έχει το Άγιο όνομα Του. Επίσης, στο Λουκά 12 θα δούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη. Λουκάς 12, εδάφιο 33 και 34. «Πωλήσατε τα υπάρχοντά σας και δότε ελεημοσύνη. Κάμετε σε αυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρών εν της ουρανής ώστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ούτε σκόλιξ διαφθείρει». Και στο 34, «Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε η καρδία σας». Ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη, να πωλήσουμε υπάρχοντα που έχουμε και να δώσουμε ελεημοσύνη. Αυτά, λέει, είναι βαλάντια τα οποία δεν φθύρονται, δεν θα παλαιωθούν. Και έτσι, δίνοντας ελεημοσύνη, δίνοντας προσφορές, στέλνουμε θησαυρό στους ουρανούς. Κλέπτης, λέει, δεν μπορεί να πλησιάσει σε αυτό, ούτε σκόλεξ να διαφθείρει. Και εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδία μας. Εάν έχουμε πίστη στον Κύριο και πράττουμε τα καλά έργα, αυτό είναι ο θησαυρός μας. Εκεί είναι η καρδιά μας. Μέσα στην Άγια Αγκάλη του Θεού. Μέσα στα βάθη του Θεού. Όχι να είναι ο θησαυρός μας στα γήινα, πάνω στα λεφτά μας, να θεωρούμε ότι αυτά ο πλούτος αυτός που υπάρχει σε αυτήν τη γη, που έχουμε σε αυτήν τη γη, να είναι ο δικός μας θησαυρός. Μη γίνει το, αδέρφια μου. Αλληλούια. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Ξεκάθαρος ο λόγος του Άγιου Θεού μας. Είδαμε πιο πάνω ότι η ελεημοσύνη είναι είδος προσφοράς και το κάνουμε από αγάπη και συμπόνια προς τους συνανθρώπους μας. Είπαμε ότι δίνονται προσφορές σε ορφανά, σε αστέγους, για να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που έχουν τα αδέλφια μας και όχι μόνο. Αλληλούια, δόξα στον Άγιο Θεό μας. Συνεχίζουμε όμως για να δούμε και ένα άλλο είδος προσφοράς, το οποίο είναι προσφορά για τον οίκο του Κυρίου. Ο οίκος του Κυρίου, αδέλφια μου, χρειάζεται συντήρηση. Υπάρχουν τα τρέχοντα έξοδα, υπάρχουν οι λογαριασμοί που πρέπει να πληρωθούν, όπως ο ηλεκτρισμός, το νερό, τα ενίκια, αν εγκαιάζεται ο χώρος, διάφοροι φόροι. Έτσι υπάρχουν προσφορά για τον οίκο του Κυρίου. Αλληλούια! Και μέσα από το Λόγο του Θεού θα δούμε, θα πάρουμε ένα μάθημα προσφοράς για τον οίκο του Κυρίου, και αυτό βρίσκεται στην πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 29. Εκεί ο ίδιος ο βασιλιάς Δαβίδ, βλέπουμε ότι είχε τέτοιο μεγάλο πόθο να οικοδομήσει τον οίκο του Θεού. Αλλά ο ίδιος ο Άγιος Θεός του είπε, επειδή είσαι άνθρωπος που έκανες πολέμους, που έχεις πολύ αίμα, δεν θα οικοδομήσεις εσύ τον οίκο. Τον οίκο μου, αλλά εξέλεξε ο Άγιος Θεός τον Σολομώντα, το γιο του Δαβίδ, για να οικοδομήσει τον οίκο του Κυρίου, και ο Δαβίδ με διάφορες προσφορές και όχι μόνο, μάζεψε πλούτο, μάζεψε υλικά, έδωσε το σχέδιο ολάκερο, όλο το σχέδιο στο γιο του και έκανε διάφορες προσφορές για τον οίκο του Κυρίου. Και όχι μόνο ο Δαβίδ, αλλά και άλλοι άρχοντες. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα για να το δούμε αυτό, που είναι μια προσφορά για τον οίκο του Κυρίου. Κλείνουμε εδώ. Κύριε Άγιε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε μου. Ερχόμαστε ενώπιον Σου, Κύριε μου. Και Σου δίνουμε δόξα, τιμή και προσκύνηση. Και ζητούμε να μην είμαστε μόνο ακροατές, αλλά εκτελεστές του Άγιου Λόγου Σου. Αμήν. Αλληλούια. Μαράναθα, αδέλφια μου, ας έχετε ένα ευλογημένο υπόλοιπο. Αμήν.